Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και αφού το Πάσχα πλησιάζει, πάμε να δούμε μαζί παπούτσια τα οποία σας προτείνω για τα looks της Ανάστασης. Θα σας δείξω διαφορετικά στυλ και διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τα looks που έχετε δημιουργήσει, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση. Θεωρώ γενικά ότι η Ανάσταση χρειάζεται άνεση, γιατί οι περισσότεροι την κάνουμε στις εξοχές και στα χωριά. Οπότε θα ξεκινήσω με παπούτσια τα οποία έχουν χαμηλό τακούνι και είναι λίγο πιο safe και πιο ξεκούραστα. Θα σου δείξω το πρώτο μου αγαπημένο, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια φανταστική επιλογή, γιατί είναι σε χρυσή απόχρωση. Και γενικά το χρυσό όπως και το ασημί ταιριάζουν με όλες τις αποχρώσεις. Οπότε είναι ένα παπούτσι το οποίο θα συνδυαστεί εύκολα με όλα τα outfits. Θα συνεχίσω σε ένα ακόμα παπούτσι σε χρυσή απόχρωση. Φυσικά και δεν θα παρέλειπα τα Kitten Heels. Είναι αυτό εδώ το παπούτσι, το οποίο έχει χαμηλό τακούνι, είναι πάρα πολύ άνετο, αλλά δίνει και λάμψη καθώς έχει μεταλλική χρυσή απόχρωση. Ένα ακόμα Kitten Heel, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ must παπούτσι για Ανάσταση, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι μυτερό, είναι πάρα πολύ κομψό, έχει λάμψεις, έχει τη διαφάνεια που το κάνει πάρα πολύ φιλικό και το τακούνι του είναι σχετικά χαμηλό. Αυτό το ίδιο θα σου το προτείνω και σε nude απόχρωση, γιατί το nude είναι μια απόχρωση η οποία ταιριάζει με όλα τα outfits και όλα τα χρώματα, οπότε ακόμα μια επιλογή είναι αυτή εδώ. Και θα μείνουμε στην κατηγορία άνεση και θα σου δείξω πλατφόρμα. Θα σου δείξω αυτήν εδώ την πλατφόρμα, η οποία είναι η πιο ξεκούραστη αλλά και στυλάτη επιλογή. Γενικά οι πλατφόρμες είναι αγαπημένο κομμάτι πολλών γυναικών και θεωρώ είναι ιδανική επιλογή για Ανάσταση. Και στο site μας θα βρεις πάρα πολλά σχέδια και χρώματα. Και θα συνεχίσω με τα κούνια. Για τις πιο τολμηρές με στιλέτο γόβες και θα σου δείξω αυτήν εδώ, η οποία είναι η απόλυτη στιλέτο γόβα σε λευκή απόχρωση, η οποία αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία εδώ το κουντουπιέ και νομίζω είναι τέλεια επιλογή για looks της Ανάστασης. Αλλά αν είσαι λίγο πιο φουβιτσιάρ και θέλεις να είσαι πιο safe, θα σου δείξω ένα παπούτσι το οποίο έχει χοντρό τακούνι. Βέβαια θα μου πεις είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά θα σου πω ότι έχει αυτήν εδώ τη φιάπα μπροστά. Στην ουσία το τακούνι του είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι νομίζεις και είναι πάρα πολύ άνετο. Το δείχνω και αυτό σε χρυσό, γιατί θεωρώ ότι ταιριάζει με όλες τις αποχρώσεις. Θα σου δείξω ακόμα ένα ψηλό πέδιλο, αυτή τη φορά σε χρώμα, για να σου πω ότι μπορείς φυσικά και στα looks της Ανάστασης να βάλεις χρώμα. Εγώ θα σου προτείνω αυτό εδώ το λιλά. Το λιλά είναι μία must απόχρωση για την σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι, οπότε τη θεωρώ μία φανταστική επιλογή. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτό το βίντεο χωρίς να σας δείξω μιούλς, που είναι η απόλυτη τάση στα παπούτσια της άνοιξης. Θα σου δείξω δύο επιλογές. Αυτή είναι εδώ και αυτή είναι εδώ. Η μία είναι λίγο πιο safe, γιατί είναι neutral απόχρωση, απλή γραμμή. Ένα πάρα πολύ όμως ασικάτο και θηλυκό μιούλ. Και η επόμενη επιλογή, η οποία είναι 100% εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό εδώ το μιούλ, το οποίο έχει τα λουριά και το λουλούδι. Το λουλούδι γενικά μας θυμίζει ζήρος, οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση επίσης και θεωρώ ότι η απόχρωσή του ταιριάζει με όλες τις αποχρώσεις. Αυτές ήταν οι δικές μου προτάσεις και ιδέες για τα looks της Ανάστασης και τα παπούτσια που μπορείς να επιλέξεις. Θέλω να μου πεις κάτω στα σχόλια ποιο θα διάλεγες εσύ. Φιλάκια πολλά!